Συνέχεια. Καλή σας μέρα, εδώ το εργαστήριο της Data. Συνέχεια του επόμενου μαθήματος. Χθες φτιάξαμε τα hash brown, τα ξεροτηγανίδια που φτιάχνονται πάρα πολύ στις Κυκλάδες. Φτιάξαμε μια μαρμελάδα με κρεμμύδι και πάμε να δούμε σήμερα πώς θα το συνδυάσουμε. Σας είπα τις εναλλακτικές. Τα ξεροτηγανίδια πάρα πολύ ωραίο σαν πρωινό. Δώστε τις γεύσεις που εσείς επιθυμείτε. Η βάση είναι η πατάτα. Η μαρμελάδα κρεμμύδι που είπαμε που μπορούμε εκτός από το προφανές πάνω σε ψωμί, μια εκπληκτική συνταγή να σερβιριστεί, μπορούμε να τη συνδυάσουμε για άψογα με διάφορα κρέατα. Σήμερα θα κάνουμε μια παραλλαγή του κοτόπουλου που σας υποσχέθηκα, του Πόλο Μποκιούς. Θα την κάνουμε μια μικρή παραλλαγή εμείς με πάριζα κρέμα τυριού τύπου Φιλαδέλφια και μανιτάρια. Δώστε λίγο βάση, έχω δύο φιλέτα εδώ πέρα. Κρατάμε και το δέρμα του κοτόπουλου, φιλέτο από κοτόπουλο. Εδώ έχω βασικά, έχω κάνει ένα έτοιμο, θα το χρησιμοποιήσουμε μετά στην πορεία. Θα δούμε λίγο την τεχνική πώς θα κάνουμε το κοτόπουλο. Θέλει λίγο χειρουργική επέμβαση. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μανιταράκια, θα χρειαστούμε μανιτάρια, μία φέτα πάριζα, κρέμα τυριού τύπου Φιλαδέλφια και ένα βουτυράκι για το σοτάρισμα και λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα κόψω το κάτω μέρος του μανιταριού, το οποίο θα μπει κάτω από το δέρμα. Ας κάνει ένα πλάνο εδώ το έτοιμο που έχω, να αναλογιστείτε τι γίνεται. Κάτω από το δέρμα έχω μανιτάρια εμενσέ κομμένα και για όσους δεν καταλαβαίνουν είναι λεπτοκομμένες φλίδες και ενδιάμεσα έχω κάνει μια τομή την οποία έχω βάλει πάριζα και κρέμα τυριού. Βγάζω το εξωτερικό, την εξωτερική φλίδα. Του μανιταριού. Κόβω. Εμενσέ, όπως είπαμε. Λοιπόν. Εδώ. Έχουμε το φιλέτο. Το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε λίγο το συνδετικό ιστό που είναι ακριβώς επάνω με το κρέας, να το απομονώσουμε. Λίγο αυτό θα αλατίσω. Πιπεράκι φρεσκοτριμμένο, προτιμώ το πράσινο γιατί είναι πιο αρωματικό. Και ενδιάμεσα θα βάλω τα φιλέτα μανιταριού. Όλο οτιδήποτε μανιτάρι άλλο επιθυμείτε και από άγρια και τη μαγική τρούφα αν θέλετε ακόμα και μπορείτε να την προμηθευτείτε, θα ήταν μια εξαιρετική Παρασκευή. Λοιπόν, το κολλάω για να τελειώσει. Θα σκεπαστεί όλο αυτό με τη πέτσα από το κοτόπουλο. Και θα ξεκινήσω να κάνω μία τομή ανάμεσα. Χαλάσω την εξωτερική πλευρά. Θα αλατίσω και εδώ. Μια φέτα πάριζα και λίγο Φιλαδέλφια, το οποίο θα απλώσω κατά μήκος του φιλέτου. Έτσι, με κρούστα από μανιτάρια. Θα ανάψω τη φωτιά μου, ένα τηγανάκι, λίγο ελαιόλαδο και βουτυράκι, το οποίο θέλουμε να δώσουμε την τραγανότητα.
συγκεκριμένη συνταγή ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σάλτσα, γιατί είναι από μόνο του, έχει μια νοστιμιά και με συνδυασμό με τη μαρμελάδα, το οποίο θα συνδυάσει εξαιρετικά τη γεύση του κοτόπουλου. Εδώ τώρα το κόλπο που θα κάνουμε θα είναι πρώτα, θα ψηθεί από τη μεριά της πέτσας, ώστε να γυρίσουμε να δώσουμε μια τραγανότητα και μετά να γυρίσει από την επόμενη πλευρά για να μπει στο φούρνο να τελειώσει το κοτοπουλάκι μας. Μην ξεχνάτε, το κοτόπουλο πρέπει να είναι ψημένο γύρω στους 73 βαθμούς για να είναι ασφαλές από σαλμονέλες και οτιδήποτε άλλο. Είναι το μοναδικό κρέας που πρέπει να τρώγεται, ας πούμε, και καλά ψημένο. Δεν ισχύει για τα υπόλοιπα κρέατα, όπως το μοσχάρι ή το χοιρινό. Πρέπει να είναι ζουμερά. Λοιπόν, από την ανάποδη πατάω. Όπως θα κάναμε και ένα ψάρι, με την ανάποδη δηλαδή, με την πέτσα του, για να κερδίσουμε αυτή την τραγανότητα. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ενδιάμεσα κάποιες οπιτογλυφίδες για να μην συμπαγεί στο σώμα. Δίνω, πάω στο φούρνο και πάμε να στήσουμε το πιάτο. Στη συνέχεια θα ετοιμάσουμε τα hash brown για να στήσουμε το πιάτο μας. Πυρώνω πάλι την επιφάνεια. Και έχουμε εδώ το μείγμα μας. Έχει βγάλει και κάποια υγρά. Είναι το λογικό, τα υγρά της πατάτας είναι. Να πούμε και ταυτόχρονα ότι όλα τα πράγματα σε αυτό το πλανήτη περιέχουν υγρασία, νερό δηλαδή, όπως και το ανθρώπινο σώμα, και νάτριο, αλάτι δηλαδή, τα πάντα. Ότι ζώντας οργανισμοί περιέχουν νερό και αλάτι. Έτσι και η πατάτα. Άρα πρέπει να γίνει αφέμαξη της υγρασίας για να αποκτήσουμε τραγανότητα. Αφήνουμε λίγο να κάψει το τηγάνι μας. Στο σχέδιο, ας είναι και λίγο να φαίνεται και σπιτικό, χειροποίητο. Ό,τι απορίες μπορείτε να μου στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα. Τελεία εδώ με το Στέλιο, παρεούλα, καθημερινότητα.
εξαιρετικό χρώμα. Λοιπόν, είναι έτοιμα, σβήνω τη φωτιά, τραβάω και πάμε να χτίσουμε λίγο, να κάνουμε μια διάμεση. Διάμεσα τη μαρμελάδα, το κρεμμύδι που έχουμε. Μάθαμε από 10 λεπτά στο φούρνο, είναι έτοιμο. Το κοτοπουλάκι μας μετά από 10 λεπτά στο φούρνο είναι έτοιμο. Λοιπόν, το αφαιρούμε, βλέπουμε τραγανή την πέτσα, πολύ επιθυμούμε. Όσο και να μην καεί το μόνο. Έτοιμο, πάμε να το σερβίρουμε. Δίπλα στα hash brown, είναι ωραίο στήσιμο. Και στο ίδιο λαδάκι μας θα περάσουμε και το κρύταμο, το οποίο το έχουμε στεγνώσει λίγο, να δώσουμε μια κάτι κοινότητα. Τελειώνουμε με λίγο λάδι που θα ήταν. Ορίστε. Εύκολο, γρήγορο, μια συνταγή του Paul Bocuse. Καλή σας όρεξη.